βρισκόμαστε εδώ πάνω στον προμαχώνα Ιησού και το έργο στο οποίο περπατάμε εδώ είναι η διαμόρφωση του λεγόμενου ισόπεδου τμήματος των τυχών. Και ο σκοπός βέβαια είναι να αποδοθεί στους κατοίκους και στους επισκέπτες για περίπατο, για αναψυχή. Το έργο προχωράει, θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και νομίζω ότι δίνει μία ανάσα πραγματικά στο Ηράκλειο. Είναι βέβαια ένα μέρος του συνολικού έργου που πρέπει να γίνει και που αφορά την ανάδειξη των τυχών και την απόδοσή τους στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Εδώ, επίσης, ένα από τα σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα μας είναι η συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε πράγματι το σύνολο των τυχών να γίνει λειτουργικό για την καθημερινότητα και την αναψυχή στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και η πραγματικότητα είναι, και αυτή είναι και μια διαχρονική πραγματικότητα, ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μεριμνήσει για τα τείχη στο μέτρο των δυνατοτήτων του εκάστοτε. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα έργο, το οποίο είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, το οποίο γίνεται με την επιμέλεια του Δήμου Ηρακλείου και είναι ένα έργο μέσα σε μια σειρά έργων που έχουν γίνει και θα γίνουν. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να έχει και δικαιοδοσία στα τείχη. Και αυτό γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κενό. Από το 2014 δηλαδή, με την λήξη της προγραμματικής σύμβασης, ο Δήμος κάνει έργα εδώ, φροντίζει για ένα νευραλγικό κομμάτι της πόλης, που ταυτόχρονα έχει και ιδιαίτερη και μοναδική ίσως ιστορική αξία, και αυτό πρέπει να το κάνει. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η δικαιοδοσία θα πρέπει να καταχειρωθεί για την ωφέλεια της πόλης. Και αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα της συνεννόησης την οποία επιδιώκουμε και δρομολογούμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε δηλαδή να καταλήξουμε σε μια νέα προγραμματική σύμβαση για τα τείχη, η οποία θα καταλήξει και σε μια σύμβαση παραχώρησης των τείχων. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και θεωρούμε ότι δεν είναι λογικό ο Δήμος να φροντίζει εδώ σε κάτι για το οποίο δεν έχει την δικαιοδοσία. Καλώς το κάνει, διότι το έργο πρέπει να γίνει, αλλά ο Δήμος πρέπει να κοιτάζει συνολικά το θέμα αυτό και σε βάθος χρόνου, και αυτό είναι αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε να κάνουμε και ήδη, θα έλεγα, επιδιώκουμε, έχουμε ανοίξει δηλαδή αυτή τη συζήτηση με το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι ένα από τα θέματα, ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας της συνάντησης που θα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο με την Υπουργό Πολιτισμού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Βρισκόμαστε στο ισόπεδο τμήματων τυχών, όπου εκτελείται ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού σύμβασης 2.600.000. Έχει εκτελεστεί περίπου το 50 με 60% του έργου. Ένα εμβληματικό έργο για την πόλη του Ηρακλείου, μιας και ήταν ένα στόχος ανέκαθεν να συνδέσουμε την πόλη του Ηρακλείου με τα τείχη της. Αποδίδονται στους δημότες λοιπόν μια έκταση 340 περίπου στρεμμάτων σε μια πόλη που πάσχει από ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, σε ένα εμβληματικό, επαναλαμβάνω, τα εμβληματικά τείχη, το καλύτερο, το πιο καλό συντηρημένο έργο της, οχυρωματικό έργο της Μεσογείου. Ο Δήμος Ηρακλείου, η νέα Δημοτική Αρχή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το μνημείο, καθώς αποδίδεται τόσο στους δημότες όσο και στους επισκέπτες. Δεν είναι μόνο αυτό το έργο βέβαια. Ευελπιστούμε να αποδώσουμε και σε δεύτερο χρόνο τις χρήσεις των πυλών που ενοποιείται ουσιαστικά, αλλά και αξιοποίηση της τάφρου των τυχών για διάφορες άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένες αυτής και των θέσεων στάθμευσης, όπως έχει προβλεφθεί και από την κυκλοφοριακή μελέτη. Το έργο μπορεί να αποδοθεί τμηματικά, αφού εγκατασταθούν τα δίκτυα της ΔΕΗ στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε ποσοστό περίπου 60%. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη του έργου και μακάρι οι Ηρακλειώτες να το απολαύσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.